Και βεβαίως έχουμε όπως και κάθε ημέρα, όπως και κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC, τον Chief Financial Officer της Μονδρέας, τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, για να μας δώσει τη δικιά του οπτική για την πορεία της οικονομίας και βεβαίως την πορεία του πυλώνα της ελληνικής βιομηχανίας που δεν είναι άλλος από την ναυτιλία. Καλώς ήρθες, Γιώργο, και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να είναι και αυτή και που τελειώνει και αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγο. Σωστά. Ένα πρώτο δικό σου σχόλιο. Βρισκόμαστε σε μία εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με προσδοκίες. Μιλάω βεβαίως για το Eurogroup που θα μας έδινε την δόση. Τελικά πήραμε υποδόση της υποδόσης. Πήραμε δέσμευση για την εκταμείευση της υπόλοιπης υποδόσης υπό προϋποθέσεις. Και διαρωτώμαι κατά πόσον τελικά διηλίζουμε τον κόνοπα σε αυτή την όλη διαδικασία. Yeah, το θέμα είναι ποιος διηλίζει τον κόνοπα. Μεγάλο ερώτημα. Εντάξει, δεν θα ήθελα και τόσο να επικεντρωθώ στα περί της ελληνικής οικονομίας, αν θέλεις, και της διαπραγμάτευσης που συμβαίνει. Έχουμε πλέον συνηθίσει σε αυτές τις καταστάσεις, χωρίς να θέλω να πω ποιος ευθύνεται. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς ζούμε έναν μικρό κόσμο, στον μικρό κόσμο μας, κοιτώντας να δούμε τι θα κάνουμε και ενδεχομένως να μην κάνουμε και τα σωστά πράγματα ή τι θα έπρεπε να κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε παγιδευτεί και σε να δούμε και τη μεγάλη εικόνα και γενικά σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Όπου και αυτό με τη σειρά του, είναι ταραχώδες. Είναι ταραχώδες, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εμείς είμαστε σε μια συγκυρία που με τα δικά μας προβλήματα και ενδεχομένως ίσως με κάποιες σωστές ή λανθασμένες λύσεις ή οτιδήποτε, έχουμε μπλέξει την ευρύτερη συγκυρία που γενικά το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον δεν βοηθάει. Mm-hmm. Βέβαια, το ερώτημα ήταν και να βοηθήσει το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Αν εσύ και ο ίδιος δεν θες να βοηθηθείς, πάλι ουσιαστικά grosso modo στην ίδια κατάσταση θα βρισκόσουν. Στην ανάλυση μου, απλά επειδή έχουν βγει τελευταία έτσι γενικότερες ευρύτερες αναλύσεις, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο ΩΣΑ, τώρα είχαμε το ΔΝΤΟΥ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει βγάλει τις δικές του αναλύσεις. Όντως, οδεύοντας προς το τέλος του χρόνου, βλέπουμε μια κοινή συμφωνία από όλους και δυστυχώς έχει καθίσει και κουραστικό, γιατί και ουσιαστικά το τελευταίο, θα έλεγα τουλάχιστον τρίμηνο, τα νέα συνήθως είναι αρνητικά, με υποβαθμίσεις για την παγκόσμια οικονομία, υποβαθμίσεις, αν θέλεις, για τις ανεπτυγμένες χώρες. Από Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ευρώπη. Σωστά. Υπάρχει μια θετική έτσι, εικόνα όσον αφορά τις αναδυόμενες οικονομίες που εκεί στηρίζεται και οποιαδήποτε συντήρηση έστω σε αυτούς τους μετριοβαθείς ρυθμούς ανάπτυξης έχουμε. Το ΔΝΤΟΥ λοιπόν υποβάθμισε την ανάπτυξη για τις αναδυόμενες οικονομίες, υποβάθμισε για την Αμερική το 2017, υποβάθμισε για την Ευρωζώνη, υποβαθμίζει την Κίνα, δηλαδή τη δίνει χαμηλότερα συγκριτικά με το 2016 και ούτω καθεξής. Αυτό όμως που εγώ μένω, γιατί πάντα αναθεωρούνται οι προβλέψεις, και ειδικά και από το ΔΝΤΟΥ και από τους άλλους οργανισμούς, συνήθως προς τα κάτω αναθεωρούνται, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Θα μείνω σε αυτά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι περιμένουμε για το outlook, δηλαδή τι εγκυμονεί, τι κινδύνους εγκυμονεί το μέλλον για την παγκόσμια οικονομία. Θα το πω ακριβώς. Αυτό που με χαλάει απλώς είναι ότι τείνουμε συνεχώς να λέμε για τους κινδύνους και ψάχνουμε να βρούμε μια ελπίδα γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα. Περισσότερα αρνητικά εγκυμονεί, τουλάχιστον τι είναι να εγκυμονεί το μέλλον, το άμεσο. Μα αυτό είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δυστυχώς μόνο ο κινδύνος μπορεί να εγκυμονεί. Και χαρακτηριστικά θα πω αυτό που λέει είναι καταρχήν από την Κίνα, η οποία κάνει μια μετάβαση στην οικονομία της και θέλει να πάει να αυξήσει ουσιαστικά την κατανάλωση και να επικεντρωθεί στον τομέα των υπηρεσιών. Εγκυμονεί να υπάρχει μια μεγάλη και απότομη πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, σύσφιξη του παγκόσμιου χρηματοδοτικού κλάδου. Δηλαδή να δούμε αυξήσεις επιτοκίων και το καθεξής, τα οποία θα έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ειδικά στις αναδυόμενες εκεί. Και το κυριότερο για μένα, μεγάλη ενίσχυση των φραγμών στο εμπόριο, την αύξηση του προστατευτισμού, την οποία την έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα και μάλιστα είχε μετρηθεί, δεν θυμάμαι τα νούμερα, τα είχα αναφέρει στην εκπομπή, δεν θυμάμαι τα νούμερα, πόσες, αν θέλετε, έτσι, κινήσεις προστατευτισμού έχουν γίνει την τελευταία πενταετία συγκριτικά με το παρελθόν και έχουμε δει ότι αυξάνονται. Και εδώ υπάρχει και κίνδυνος, όμως, διακόπτω, να δούμε να πολλαπλασιάζεται αυτό το φαινόμενο αναλόγως του ποιος ήταν και ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. Ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου, τι θα γίνει με το Brexit. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη διακίνηση, αν θέλετε, των εμπορευμάτων. Και τίνουμε όντως να πηγαίνουμε σε ένα προστατευτισμό το οποίο δημιουργεί αρνητικές συνέπειες. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να δέσουν και έχει να αντιμετωπίσει η ναυτιλία. Η οποία ναυτιλία εκ των πραγμάτων είναι πρώτη που αποτυπώνει όποιες
διακυμάνσει στην οικονομία, ιδίως στο εμπόριο και στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι εδώ λοιπόν τώρα τα δεδομένα του επόμενου διαστήματος? Εγώ είμαι από αυτούς που ισχυρίζονται και το ισχυρίζονται όχι τυχαία, ούτε από πεποίθηση, απλά κοιτώ πρωτίστως τα θεμελιώδη. Υπάρχουν τεχνικές αναλύσεις που επικεντρώνονται, αν θέλετε, σε κάθε κλάδος της ναυτιλίας. Αλλά επειδή έχω πει ότι πάντα η ναυτιλία είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου, πρέπει πρώτα να κοιτάμε τα θεμελιώδη και να βλέπουμε, να εξάγουμε συμπεράσματα λοιπόν στην πορεία για το πώς θα κινηθεί η ναυτιλία. Υποστηρίζω ειδικά για τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου. Πιστεύω μάλλον ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε επίπεδα που μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι βαδίζουμε σε μια ανάκαμψη σύντομα. Πολλοί λένε μα ο δείκτης και τα λοιπά, δείχνει και ανεβαίνει. Πολλές φορές έχω επισημάνει ότι ο δείκτης αποτελείται από 4 υποδείκτες. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία, και στην προηγούμενη εκπομπή μαζί είχαμε πάνω και είχα πει το Cape Coaster, ότι τα Capes είναι αυτά που το τελευταίο διάστημα, ουσιαστικά σχεδόν 2 μήνες, καθορίζουν την πορεία του δείκτη, αν θα κινηθεί ανωδικά ή χαμηλά. Οι υπόλοιποι δείκτες, grosso modo, είναι στα ίδια επίπεδα ή, αν θέλετε, με ελαφριά μικρές διορθώσεις. Αν λοιπόν κοίταξα λίγο τα ιστορικά στοιχεία και λέω, αν αφαιρέσουμε το δείκτη των Capes και δούμε τους υπόλοιπους υποδείκτες που βρίσκονται σήμερα και προσπαθήσουμε να βρούμε μια ημερομηνία στο κοντινό παρελθόν που ήταν στα ίδια επίπεδα, τότε λογικά ο δείκτης θα έπρεπε να είναι γύρω στις 680 μονάδες, αφαιρώντας πάντα τα Capes. Τα οποία μέσα σε διάστημα 2 μηνών, λογικό, πήγαν από τις 5.000 περίπου στις 15.000 τα έσοδά τους. Άρα αυτά τραβήξαν και το δείκτη. Και τώρα βλέπουμε πάλι μια διόρθωση. Εχθές έκλεισε σε 885 μονάδες. Τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε αρχίσει και διορθώνει πτωτικά. Δεν δείχνει να έχει δυναμική ακόμη να σπάσει το φράγμα των 1.000 μονάδων. Έκανε κάποιες κινήσεις προς τα εκεί. Δεν μπορεί, διορθώνει πτωτικά. Και όλα αυτά πάλι οφείλω να πω, δηλαδή είναι τα Capes, τα οποία δούμε πίσω, οφείλονται πού? Στην Κίνα. Στην Κίνα. Αυτό που λέει. Στο αρνητικό δεδομένο, στο αρνητικό outlook. Δηλαδή η Κίνα συντηρεί και ένα σύνολο πλέον συντηρούν αυτό. Τα ελληνικά συμφέροντα το τελευταίο διάστημα έχουν να επιδείξουν κάτι οι ελληνικές εταιρείες? Έχουν κάποια κινητικότητα, κάτι που να μας φοβίζει, κάτι που να μας δίνει? Κοιτάξτε, οι ελληνικές εταιρείες σαφέστατα επικεντρώνονται πάρα πολύ στις αγροπολισίες μεταχειρισμένων πλοίων. Έχουν φτάσει σχεδόν οι Έλληνες πλειοκτήτες να έχουν κάνει περίπου το 50% των πράξεων των αγοραπολισιών. Αυτό οφείλεται στο ότι οι τιμές των πλοίων, παρόλο που το τελευταίο διάστημα, δηλαδή του Φεβρουάριου μέχρι σήμερα, έχουν παρουσιάσει, που ήταν το ιστορικό χαμηλό το Φεβρουάριο, μέχρι σήμερα έχουν μία αύξηση τιμές των πλοίων. Παρόλα αυτά έχουν επικεντρωθεί σε αγορές μεταχειρισμένων, μοντέρνων, συγκριτικά, ή μάλλον με την αλλακτή να αγοράσουν ή να παραγγείλουν νεότερα πλοία, γιατί ακριβώς εκεί πέρα το value for money, αν θέλετε, είναι πολύ καλύτερο στα μοντέρνα πλοία. Ένα πενταετίας μοντέρνο πλοίο σε handy size, αναφέρω, έχει περίπου 10 εκατομμύρια, grosso modo. Ένα νεότερο έχει 20 εκατομμύρια. Πλέον η εναλλακτική είναι μεγάλη. Το οποίο αυτό δημιουργεί βέβαια τεράστια προβλήματα στον ναυπηγικό κλάδο της και Κίνας και Κορέας και Ιαπωνίας, ανάλογα τον κλάδο που κτίζει κάθε χώρα. Είναι όντως φαύλος κύκλος και των πραγμάτων. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο χρόνος μας πιέζει και τρέχουμε. Έχετε αλλά δίκιο. Είναι δεδομένο ότι η ναυτιλία μας δίνει πάντα ειδήσεις και πάντα έχει θέση εδώ στο SBC. Με τη βοήθειά σου κάθε εβδομάδα παρακολουθούμε τις κινήσεις της. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ επίσης.